Παλάσιο γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα. Να λάθος από τον Βίτορ. Η πάσα στον κενό χώρο με τον Καγιεχόν. Να βγαίνει τέτα τέτ με τον Γιακουμίνα πλασάρι. 1-0 για την Νάπολη στο ξεκίνημα αυτής της αναμέτρησης μετά το λάθος του Βίτορ. Δεν ήταν δύσκολο για τον Χάμσικ να τροφοδοτήσει τον Ισπανό και αυτός να πλασάρει στην έξοδο τον Στέριο Γιακουμί για να κάνει το 1-0 για τους Παρτενοπαίοι. Δείτε ξανά πως πλασάρει ιδανικά την ώρα που ο Πορτογάλος σκέφτεται περισσότερο το λάθος που έκανε νωρίτερα. Και εδώ ο Καγιεχόν στην πρώτη φάση του παιχνιδιού στην ουσία δεν μπόρεσαν να πάρουν θέση για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Είδατε το λάθος του Βίτορ, από εκεί και πέρα η πάσα του Χάμσικ στον Καγιεχόν, εύκολη υπόθεση για τον Ισπανό να πλασάρει ιδανικά. Δείτε πως κυλάει η μπάλα προς την εστία του ΠΑΟΚ για να γίνει το 1-0. Βρίσκει τρόπο να κάνει μία ακόμη επίθεση και με αξιώσει με τον Τζανδάρη να μπαίνει στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ, η κόντρα στο πόδι του Αλμπιόλ. Νέο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Νεαρό. Τελεί ο Γκολάσα, βγαίνει ο Ράφαελ, διώχνει η κεφαλιά. Out από την προσπάθεια του Στέφανο Αθανασιάδη. Αλλά με μεγάλη όρεξη για να μπορέσει να ηγηθεί και πάλι της προσπάθειας της Νάπολη τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη. Το σούτ του Χάμσικ διώχνει ο Γιακουμής, επιχείρησε ο Σλοβάκος. Ο Γιακουμής αντέδρασε θετικά. Ο Αλμπιόλ, στην συνέχεια ο Γκάργανο χάνει την μπάλα για να δούμε. Γκολάσα στην συνεργασία με τον Μακ. Παράλληλη παλιά δυνατή για τον Αθανασιάδη που έπιασε την κεφαλιά από τον Αλμπιόλ. Σε καλή θέση ο Ράφαελ για να μπλοκάρει την μπάλα. Διακοπές. 20 και πλέον χιλιάδες θεατές στο Σαν Πάολο. Είναι σίγουρα ένας ιδιαίτερα ικανοποιητικός αριθμός. Και τώρα η Νάπολη δοκιμάζει με τον Καγιεχόν. Πρόλαβε ο Τζανδάρης. Αυτό που έλεγες νομίζω περισσότερος σεβασμός δεν έχει φανεί στο δεύτερο κομμάτι του πρώτου μέρους. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Καγιεχόν να πλασάρει αυτή τη φορά χωρίς να βρίσκει το στόχο. Και έχουμε κόρνερ για την Νάπολη με τον Ισπανό μία ακόμη φορά να κινείται όπως βλέπετε στις γραμμές της άμυνας. Να βρίσκει τον τρόπο να κοντρολάρει ο Γιακουμής. Πρόλαβε να του κλείσει το οπτικό πεδίο και πρέπει να βρει και την μπάλα νωρίτερα ο Κίτσιου. Στο 38 λεπτό και ενώ η Νάπολη προηγείται με 1-0. Να εκτελέσει. Είναι καλή εκτέλεση η μπάλα στον Γκολάσα. Το σούτ με την μπάλα μεταφέρεται ξανά στο σημείο που είχε βρεθεί ο Ράτς. Κεφαλιά του Αθανασιάδη. Δεν μπόρεσε ο Κατσικάς. Η μπάλα φτάνει στον Γκολάσα. Το σούτ υποπίεση και πάλι πάνω στα σώματα. Και βγαίνει η Νάπολη στην κόντρα με τον Χάμσικ. Πρόλαβε ο Τζανδάρης. Έχει κλείσει ο νεαρός στον Ράφαελ. Θα απομακρύνει ο Γιακουμής αλλά πήρε αρκετό ύψος. Κεφαλιά από τον Ιλέα. Το λάθος από τον Κατσικά. Ο Γιακουμής ευτυχώς σώζει αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση που δημιούργησε, όπως στη φάση του γκολ ο Βίτορ. Σε αυτήν τη φάση ο Γιώργος Κατσικάς από την απερισκεψία του να γυρίσει χωρίς να βλέπει την μπάλα προς τα πίσω. Είδατε ότι ήταν σε θέση. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Βέλγο που δείτε πως κινείται από την δεξιά πλευρά. Απειλητικά θέλει να νικήσει τον Γιακουμή αλλά θα στοχίσει. Το χειροκρότημα. Και εδώ έτοιμος και ο Πάντεφ ενώ ο Αλμπιόλ έχει την ευκαιρία. Γιακουμής όμως ξανά θα δείξει ότι μπορεί να σταθεί. Να αξιώσει στην εστία του δικέφαλου του Βορρά. Ενώ ο Γκαλβαρέζα σταματάει το παιχνίδι για να γίνουν και άλλες αλλαγές. Η μία που είχε ετοιμάσει και νωρίτερα ο Άγγελος Αναστασιάδης με τον Κωνσταντινίδη. Είδαμε ξανά την απόκρουση του Γιακουμή. Θα παίξει στα πλάγια.
Εδώ δεν υπάρχει offside, είναι καλές οι συνθήκες για τον ΠΑΟΚ με τον ΜΑΚ να τροφοδοτεί τον Κουλούρη. Αυτός όμως θα στοχίσει, δεν μπορεί να νικήσει τον Ράφαελ. Την κλασική ευκαιρία που έψαχνε ο ΠΑΟΚ. Πάση αριστερά, αντιμέτωπος με τον Σκόνδρα, Βέλγος. Η πάσα για τον Χάμτς, για τον Πάντεφ, βρίσκει το οριζόντιο Κάρι μπάλα. Και χάνεται ευκαιρία για την Νάπολη για ένα δεύτερο γκολ. Την ώρα που πάω λίγο πιο πριν έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση. Δείτε ξανά, ο Μέρτενς τροφοδοτεί τον Γκόραν Πάντεφ. Αυτός έχει μπει κάπως κρύο στο παιχνίδι. Δεν μπορεί με τη σειρά του να νικήσει τον Γιακουμί. Εδώ δεν υπήρχε offside καθώς ο Κουλιμπαλί κράταγε τον Μακ. Αυτός βρήκε έξοχα τον Κουλούρη που κάνει πολύ καλό κοντρόλ, αλλά στον βηματισμό του πάνω χάνει την μοναδική ευκαιρία για έναν. Και η μπάλα out. Με περισσότερες αξιώσεις το δεύτερο ημίχρονο και μεγαλύτερη φρεσκάδα στο παιχνίδι της η ομάδα του Άγγελου Αναστασιάδη, που φτάνει με τον Κλάους κοντά, τον Μάρτενς κοντά στην ισοφάριση, αλλά αυτή τη φορά είναι ο Κλάους που δεν μπορεί την τελευταία στιγμή να νικήσει τον Κολόμπο. Δείτε ξανά. Μπαλιά του Μακ. Πάνω στην φάση εκεί, στο βηματισμό του ο Μάρτενς, δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Κολόμπο και στην συνέχεια αστοχεί. Αν μπορέσει να έχει καλύτερο τελείωμα στην επίθεση ο ΠΑΟΚ. Μπαλιά προς τον Κουλούρη, πιάνει την κεφαλιά, ο Κολόμπο θα μπλοκάρει. Μια ακόμη πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Δείτε ξανά πως σημαδεύει ο Κλάους τον Κουλούρη, δεν υπάρχει offside. Καλή κεφαλιά, αλλά ήταν σε κατάλληλη θέση για να μπλοκάρει ο Κολόμπο. Μέσω επιθετικό του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε γρήγορα και έχουμε το 2-0 σε αυτήν την προσπάθεια του Ραντόσεβιτς. Παίχτες του ΠΑΟΚ πλησιάζουν τον Καλβαρέζε. Κάτσε στα αγγλικά, προσπαθεί με τον διαιτητή να βρει λύση. Για να δούμε. Εδώ δεν υπάρχει offside στη θέση τόσο του Τζεϊμάλι όσο του Ραντόσεβιτς. Ο Μέρτενς είναι αυτός που έπιασε κάπως στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ. Παίχτες του Άγγελου Αναστασιάδη προσπαθούσαν να ανασυνταχθούν. Και ο Κροάτης κάνει το 2-0 λίγο πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Τώρα θα έχει περισσότερα να πει στους παίκτες του Άγγελου Αναστασιάδης. Κότς, μετά και τη χειραψία με τον Ράφ Μπενίτεθ, επίλογο σε αυτό εδώ το φιλικό εδώ με την Νάπολη. Αν σας αγγίξει κάποιος, νομίζω ότι μόνο ικανοποιημένος δεν είστε και είστε έτοιμος να σκάσετε λιγότερο από 20 μέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για την Ευρώπη. Όχι, είμαι πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση των παιδιών. Ήταν πολύ καλή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε και μπροστά και πίσω. Το πρόβλημά μας είναι όταν έχουμε την μπάλα πίσω, κάνουμε πολύ εύκολα λάθη και πρέπει άμεσα να βρούμε λύση εκεί και θα το κάνουμε. Έχετε λιγότερο από 20 μέρες για διορθωτικές κινήσεις και για πινελιές προσθήκες στο ρόστερ. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος εγώ από τα παιδιά. Είμαστε σε ένα στάδιο που παίζουμε με μια ομάδα που και αυτή συμμετέχει στο Champions League και είναι μια μεγάλη ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Εμείς σήμερα κάναμε πολύ και μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε άνετα, μπορούσαμε να προηγηθούμε.